Απαντήσει, νομίζω μπορούν όλοι σχεδόν, καθαρά διευκρινιστικού ενημερωτικού χαρακτήρα. Κύριε Δήμαρχε, τι γίνεται με το φυσικό αέριο, αν μπορείτε να μας πείτε αν έχουμε εξελίξει, δεν έχουμε και τι, γιατί κάτι έχει γραφεί τελευταία. Και ένα δεύτερο, τι γίνεται με την κατάσταση και το χρόνιο αίτημα που έχουμε και σαν Δημοτικό Συμβούλιο, από ό,τι ξέρω, για την παραχώρηση των παλιών δικαστηρίων στην πόλη. Βέγγι, φυσικό αέριο. Παλιά ιστορία, ακούσαμε, είναι η τρίτη φορά που ακούμε λοιπόν ότι έρχεται το φυσικό αέριο στη Βέρεια. Βέβαια αυτή τη φορά υπάρχουν κονδύλια, χρηματοδοτείται το έργο και θα έρθει, ναι, θα έρθει το φυσικό αέριο. Βέβαια μιλάμε για την επόμενη πενταετία, έτσι, μιλάμε για την επόμενη πενταετία και σε ένα τμήμα της πόλης, έτσι, το οποίο με τον καιρό θα μεγαλώνει αυτό το τμήμα, θα πηγαίνει σε όλο και περισσότερα μέρη. Παλιά δικαστήρια, δεν έχουμε κάτι καινούριο, θα ξαναενοχλήσουμε τους προύχοντες στην Αθήνα, θα επαναλάβουμε το αίτημά μας και πάλι, δεν ξέρω, πιθανό να μην μας ταρεστεί, δεν το ξέρω τώρα αυτό το πράγμα. Αλλά θα δούμε λοιπόν την απάντηση. Γελάς πρόεδρε, δεν σ' αρέσει. Λοιπόν, να γελάσουμε, εντάξει, βεβαίως, να γελάσουμε. Έτσι, να γελάσουμε.